Και ακόμα ένα παιχνίδι φάνηκε η ψυχή του εθνικού, το πάθος και έφτασε στη νίκη παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Ξέραμε από την αρχή ότι ο Φίλιππος είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πολλές νίκες, αλλά σε όλα τα παιχνίδια έχει χάσει δύσκολα. Ερχόταν εδώ πέρα χωρίς άγχος. Το άγχος ήταν στην πλευρά μας, γιατί είναι από τα παιχνίδια που λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρουμε. Είχαμε και μια αλλαγή στη θέση του προπονητή, οπότε αυτό όλη τη βδομάδα μας δημιούργησε ένα έξτρα άγχος, γιατί άμα χάσεις αυτά τα παιχνίδια ουσιαστικά βγαίνεις εκτός στόχων. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, κρατάμε τη νίκη. Αυτές οι νίκες σε κάνουν και πιο δυνατό. Μαθαίνουμε από αυτές. Το πρωτάθλημα έχει πολύ μεγάλη συνέχεια, είναι πολύ δύσκολο. Συνεχίζουμε. Μια πολύ μεγάλη και δύσκολη νίκη, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ναι, σίγουρα. Πολύ κακή βραδιά για μας. Πάρα πολύ κακή. Και μπρος και πίσω και στην άμυνα και στην επίθεση. Το θετικό είναι ότι δεν χάσαμε βαθμούς. Δόξα τω Θεώ. Συγχαρητήρια στην ομάδα Βέρειας. Παράδειγμα προς όλους. Μαχητικότητα. Και ας είναι τόσο απροετοίμαστοι, εννοώ που ξεκίνησαν αργά το ποτάλημα. Εμείς κρατάμε την νίκη, πρέπει να δουλέψουμε. Αλλάξαμε προπονητή, από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα. Βλέπουμε ότι κανένας δεν μας χαριστεί. Είναι πολύ δύσκολο το ποτάλημα και θέλει προσοχή.